centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα κύριε Τζικαλάκια. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Κυρία και κύριε Ρασούλη. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Έχουμε μερικά θέματα γιατί μεσολάβησε και ένα φοβερό Παρασκευά Σαββατοκυριακό με πάρα πολλές δραστηριότητες, κυρίως στον αθλητικό κομμάτι. Με την παρουσία μάλιστα εδώ και του κυρίου Αυγενάκη. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Τι αφήνει η επίσκεψη αυτή, κύριε Τζικαλάκια, κατά τη γνώμη σας πίσω? Ένα πολύ θετικό αποτύπωμα. Πέραν από το ότι ήταν η πιο μακρόχρονη παραμονή υπουργού στην Καστοριά, ποτέ δεν έχει μείνει υπουργός σχεδόν 48 ώρες, δηλαδή δύο βραδιές. Νομίζω, εγώ δεν θυμάμαι τουλάχιστον να έχει μείνει υπουργός δύο βραδιές στην Καστοριά. Το βασικότερο είναι ότι άφησε δύο ισχυρές παρακαταθήκες. Το ένα είναι δεσμευτικό και οριστικό, το να αποτελέσει δηλαδή η Καστοριά το κέντρο του μηχανοκίνητο αθλητισμού για εκτός δρόμο, αυτοκίνητα, και όχι μόνο αυτοκίνητα, και μπορεί να είναι και για δίτροχα, και από την άλλη μεριά το να μπει η πρώτη καλή πινελιά, ή αν θέλετε η δεύτερη, για τον αυταθλητικό κέντρο που δρομολογείται. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά, τα ουσιαστικά αποτελέσματα της επίσκεψης του κ. Αυγενάκη, ο οποίος είναι υφυπουργός του αθλητισμού, ουσιαστικά είναι ο υπουργός του αθλητισμού, δεν υπάρχει άλλος στην κυβέρνηση που να έχει τον πρώτο λόγο στον και τον τελευταίο, αν θέλετε, στον αθλητισμό. Ο Πρωθυπουργός είναι μετά που είναι πάνω απ' όλα. Ο κ. Αυγενάκης είναι ένα ισχυρό πρόσωπο στην κυβέρνηση, στενό συνεργάτης του Πρωθυπουργού, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής όλα τα χρόνια που σαν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης οδήγησε την παράταξη στην εκλογή, στη διακυβέρνηση της χώρας. Επομένως, αυτά που αποφασίστηκαν είναι βέβαια και δεσμευτικά. Πραγματικά ζήσαμε ένα τετραήμερο, θα έλεγε κανείς, γιατί εγώ βρέθηκα στο Άργος τουριστικού από το απόγευμα της Πέμπτης και μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, που γίνονται, το απόγευμα της Κυριακής που γίνονταν επανομέσως, δηλαδή ήταν Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, μεγάλη υπόθεση αυτό. Ήταν ένα κορυφαίο γεγονός. Αξίζουν συγχαρητήρια πολλά στο Δήμο Άργους Οριστικού και για την αποδοχή της διοργάνωσης και κυρίως για την επιτυχία της διοργάνωσης, στην Οργανωτική Επιτροπή του Αθλήματος, που ήταν Έλληνες παράγοντες του αθλητισμού αυτού, αυτού του είδους του αθλητισμού, αλλά και ο εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ο Σουηδός, ο κ. Γιώχανσον, με τον οποίο συνομίλησα αρκετά. Ήταν πραγματικά ένα σπουδαίο γεγονός. Βρέθηκαν ο Περιφερειάρχης, ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος της Εγνατία ΑΕ, που ήταν και από τους, ο μεγαλύτερος χορηγός. Ναι, ναι. Αυτή η απόφαση της κυβέρνησης να αποτελέσει ο νομός Καστοριάς το κέντρο του εκτός δρόμου μηχανοκίνητου αθλητισμού, αποκτώντας μόνιμες σταθερές εγκαταστάσεις στο Άργος Οριστικό, στο Άργος Οριστικό, είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα. Δηλαδή, να έχουν αυτό το άθλημα, την έδρα, άρα είτε πανελλήνιες, είτε πανευρωπαϊκές ή παγκόσμιες διοργανώσεις που αφορούν το εκτός δρόμου, είτε είναι στους τέσσερις τροχούς, είτε στους δύο τροχούς, θα μπορούν να γίνονται στην Καστοριά. Αυτό έχει πολύ μεγάλη πολλαπλασιαστική αξία. Δηλαδή, εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα ευχάριστα όταν είδα, άκουγα ότι έχουμε 43-45, τώρα μπορώ να κάνω λάθος τον αριθμό, συμμετοχές. Κάθε συμμετοχή όμως έχει 6 με 7 άτομα συνοδούς. Βέβαια. Τεράστια φορτηγά μηχανήματα. Είναι ολόκληρη ομάδα. Πραγματικά είναι, όλοι αυτοί, ξέρετε, μπορεί να το θεωρούσαν κάποτε elite sport, αλλά εντάξει, σίγουρα αυτοί που ασχολούνται πρέπει να έχουν χρήματα για να ασχοληθούν. Η μισή περίπου ήταν από την Ιταλία, ήταν 3 πληρώματα από την Ελλάδα, από Γαλλία, από Τουρκία, από Βουλγαρία και συνολικά 9 διαφορετικές χώρες. Μεγάλη επιτυχία, και από την επιτυχία που είχε, από τη φιλοξενία, τη θερμή, πιστεύω ότι αυτό θα δράσει πολλαπλασιαστικά για τα επόμενα χρόνια. Τα επόμενα χρόνια, φανταστείτε τώρα, αν δει 45 πληρώματα, έρχουν 200 πληρώματα. Τι μπορεί να γίνεται και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Από Φωστά. Τέτοια πράγματα έχει ανάγκη ο τόπος μας. Τώρα, και γι' αυτό πραγματικά είναι η πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία. Έγιναν κάποιες παρεξηγήσεις και με το πρόγραμμα της επίσκεψης. Ποιος θα δει, ποιος δεν θα δει, τι ανακοινώθηκε, τι δεν ανακοινώθηκε. Είχαμε και ηχηρές απουσίες από όλο αυτό το κομμάτι. Τι έγινε με αυτό το θέμα, να το λήξουμε λίγο? Κοιτάξτε, πολύ σύντομα να σας πω ότι
ήξερα ότι ο κύριος Αυγενάκης θα ερχόταν για το ράλι, off-road, το εκτός δρόμου δηλαδή ράλι. Δύο μέρες πριν μου κοινοποίησε το πρόγραμμά του που αφορούσε ουσιαστικά τις ενάρξεις και τις λήξεις και τις παρουσίες. Και από την ώρα που το βγάλατε έγινε ένας χαμούλης. Από εκεί και πέρα μαζί συζητούσαμε τα επόμενα στάδια του προγράμματος. Γνώριζα ότι θα πηγαίναμε στον αυτοαθλητικό να γίνει εκεί μια σύσκεψη με αυτούς που έπρεπε να γίνει. Δική μου πρόταση ήταν να πάμε στο γραφείο του Δημάρχου και να γίνουν οι πρώτες συζητήσεις με τον Δήμαρχο και τους συνεργάτες του και όχι μόνο στο τέλος. Δηλαδή, ο Υπουργός είχε την άποψη, σεβαστή, ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο λειτουργίας, να γίνει μια ενιαία σύσκεψη στον αυτοαθλητικό. Και εκεί στον αυτοαθλητικό κάλεσα αυτούς που έπρεπε, τα σωματεία δηλαδή που δραστηριοποιούνται στο υγρό στοιχείο, τους δύο κοπηλατικούς ομίλους Καστοριάς και Μαυροχωρίου, τον ιστιοπλοϊκό όμιλο της Καστοριάς, το κανόε καγιάκ και το σκι στη λίμνη που τελικά δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ήρθε να εκπροσωπηθεί. Και οι δύο Ολυμπιονίκες μας φυσικά, η Χριστίνα Γιαζητσίδου και ο Γιάννης ο Χρήστου, που λάμπριναν όπως λέω με την παρουσία τους στην όλη εκδήλωση. Και πήγε πάρα πολύ καλά και το ζήτημα με το ναυταθλητικό. Αν θέλετε να πω επί της ουσίας, η μόνη παρατήρηση που έκανε ο κ. Αυγενάκης είναι ότι η μελέτη φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, ότι πλέον δεν υπάρχουν χρήματα για να τα... Πρέπει όσα χρήματα έχουμε, τα χρήματα που υπάρχουν, να τα δαπανούμε με φιδό και στους τεχνικούς, στις εταιρείες. Εμείς θα τους ζητάμε τι θέλουμε, εμείς θα τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουμε να πάμε, ότι υπάρχουν πιο ειδικοί σε αυτά. Και όχι να μας κάνουν μια μεγάλη επίβολη μελέτη και στο τέλος να μην μπορούμε να την κάνουμε έργο. Εγώ αυτό το υιοθέτησα αμέσως και πιστεύω εκεί με από το Δήμαρχο και το Υπουργείο Εσωτερικών που περιμένει την πρόταση για να την εντάξει τη μελέτη, να γίνει κάποια αναθεώρηση, να είναι στην κατεύθυνση της λογικής. Από εκεί και πέρα όσον αφορά τώρα αυτό που είπατε για τα όποια παράπονα, με ενημέρωσε ο κ. Αυγενάκης ότι είχε προσκαλέσει τον Περιφερειάρχη το Σάββατο πριν να είναι σε συνέντευξη τύπου και μου ζήτησε να προσκαλέσω και τον Αντιπεριφερειάρχη. Του είπα, γιατί να μην πάμε και στον Αντιπεριφερειάρχη. Ο ίδιος είπε ότι από τη στιγμή που θα είναι ο Περιφερειάρχης στο Άργος, ας έρθει ο Αντιπεριφερειάρχης εδώ. Τηλεφώνησα ο ίδιος τον κύριο Σαββόπουλο και τελικά ο κύριος Σαββόπουλος δεν ήρθε. Και... Επέλεξε να μην έρθει. Βλέποντας το θέμα με τη δικιά του οπτική γωνιά, η οποία είναι απόλυτα σεβαστή. Έγινε συνέντευξη το Σάββατο πρωί που ήμασταν εκεί. Ναι, στο ήταν τραπέζι. Από τα στοιχεία όμως που, εν πάση περιπτώσει, ο κ. Σαββόπουλος φαίνεται ότι δεν θέλει τώρα να μιλήσει για αυτό το θέμα. Έχει μια πάγια τακτική ο κ. Σαββόπουλος. Απρόσκλητος δεν πάει, αυτό ξέρω τουλάχιστον εγώ. Δεν ξέρω αν προσκλήθηκε ή πώς προσκλήθηκε. Κοιτάξτε, η πρόσκληση για να έρθει. Ο κ. Σαββόπουλος, σας είπα ότι σέβομαι το ότι είναι δυσαρεστημένος που δεν επισκέφθηκε ο Υπουργός Αθλητισμού την Αντιπεριφέρεια. Πρόσκληση φυσικά και είχε, εγώ ίδιος τον τηλεφώνησα κατά παραγγελία του Υπουργού για να έρθει στη συνέντευξη τύπου και μάλιστα του είχαν κρατημένη και θέση με την ιδιότητα και το όνομά του στο Άργος Τουριστικό εκεί στο γνωστό χώρο που δώσαμε τη συνέντευξη τύπου. Μάλιστα. Αυτή είναι η όλη αλήθεια. Η όλη για το τι έγινε με τον κύριο Σαββόπουλο. Αλληλοχία των γεγονότων. Ωραία. Τώρα, με τον κύριο Σαββόπουλο όμως είχατε δύο διαδοχές και εδώ ας πάμε λίγο στα επόμενα τώρα θέματα. Είχατε και την Παρασκευή και χθες. Ναι. Γιατί είχατε πει και στην εκπομπή μας, αν θυμάστε, ότι θα ζητήσω από τον κύριο Σαββόπουλο συναντήσεις για βασικά θέματα του νομού και ενημέρωση. Και πράγματι θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον κύριο Σαββόπουλο, γιατί ανταποκρίθηκε στην επιστολή που του έστειλα, επιστολή αιτήματα, να συγκαλέσει συσκέψεις για την Αρκούδα, για τη λίμνη και για τα έργα του νομού. Για την Αρκούδα... Για τη λίμνη που φάνηκε αρκετά ενοχλημένος μετά από το... Δεν ξέρω αν τι είπατε μεταξύ σας, αλλά ειδικά στο κομμάτι των ευθυνών, εκεί το πήρε λίγο βαρέως ο κ. Σαββόπουλος. Με αυτά που είχατε γράψει στο δελτίο, ναι. Ναι. Και αυτά που είχατε πει στην εκπομπή μας, επίσης. Λίγο. Θα φτάσουμε εκεί, εντάξει. Ότι είμαι ειλικρινής και αυτά που πιστεύω τα εκφράζω, γιατί... Ωραία. Αισθάνομαι την ανάγκη να κινητοποιώ ανθρώπους, να εγείρω συνειδήσεις στα θέματα που έχουμε για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα των αρκούδων, με την δημοσιοποίηση που είχα κάνει, θεωρώ ότι αυτό ήταν το ισχυρότερο κίνητρο και η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία έχει κάνει μια
συνεδρίαση τον Ιανουάριο, δεν είχα κληθεί τότε. Σε αυτή τη συνεδρίαση που είχε την Παρασκευή το μεσημέρι στο Αμφιθέατρο της Αντιπεριφέρειας, κληθήκαμε οι δύο βουλευτές του νομού. Η κυρία Τελεγιορίδου προφανώς απουσίαζε από την Καστοριά και δεν παρέστη. Ήμουν όμως σε αυτή τη σύσκεψη, η οποία δεν είχε καμιά σχέση με τη σύσκεψη που είχα συγκαλέσει εγώ πέρσι τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή. Ήδη είδα μεγαλύτερη ωριμότητα από όλους. Ναι, αλλά μεγαλύτερη ωριμότητα, αλλά ο κύριος Σαββόπουλος μας έλεγε τρεις κροτίδες έχουμε όλες και όλες. Ακούστε, έτσι δεν γίνεται δουλειά. Εάν δεν υπάρχουν κροτίδες ή πλαστικές σφαίρες ή οτιδήποτε άλλο, φταίνε τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. Με πρώτο τον πρόεδρο και μετά τα υπόλοιπα μέλη. Πέρασε ένας χρόνος από πέρσι. Δεν φταίνει αυτοί που δεν τα απέστειλαν, φταίνουν αυτοί που δεν τα βρήκαν. Είμαι ξεκάθαρος αυτό. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, όπως ο κάθε νοικοκύρης ξέρει, φυλάει όσο μπορεί το αμπέλι του, το κτήμα του, την κερασιά του, τον κήπο του. Έτσι πρέπει να κάνει κάθε όργανο της πολιτείας σε επίπεδο νομού που μιλάμε τώρα εδώ. Δεν υπάρχει, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και ξέρετε πολύ καλά, έχω αποφασίσει από τότε που με τίμησαν οι συμπολίτες να μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας, της ειλικρίνειας. Η γλώσσα αυτή μερικές φορές μπορεί να είναι κοφτερή, μπορεί να ενοχλεί κάποιους, να δυσαρεστεί κάποιους, αλλά έχει γνώμονα και κίνητρο την προστασία και την υπηρέτηση της πλειοψηφίας, της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών. Αυτό είναι το κίνητρό μου και δεν πρόκειται να κάνω πίσω προκειμένου να μην δυσαρεστήσω έναν, δύο, τρεις, πέντε. Δεν με απασχολεί καθόλου αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας πω ότι υπήρχε μεγαλύτερη ωριμότητα και από την πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής. Οι αναφορές που έκανε, η συνειδητοποίηση ότι έχουμε πάρα πολλές αρκούδες στο νομό, η συνειδητοποίηση ότι γίνονται πολλές ζημιές, η συνειδητοποίηση ότι δεν είμαστε μακριά από το να έχουμε ξανά ατύχημα όπως είχαμε κύριε πέρσι. Κύριε Τζιγκαλάγια, να το θέσουμε το εξής. Έχουμε καταλήξει κάπου, έχουμε καταλήξει ας πούμε ότι πρέπει πραγματικά να γίνει επιτέλους. Πρώτον, βασικά πράγματα, γιατί καλά είναι να λέμε τι να γίνει, κάτι πρέπει να γίνει, αλλά τι πρέπει να γίνει. Βασικά πρέπει να γίνει η καταμέτρηση των πληθυσμών της Αρκούδας. Αυτό είναι δευτερεύον, δεν είναι πρωτεύον. Αυτό είναι γίνεται πρωτεύον, ξέρετε γιατί, για μένα. Γιατί από εκεί και μετά μπορούμε να βγάλουμε πόσες αρκούδες μπορεί να αντέξει αυτός ο νομός. Οι υπόλοιπες μπορούν να μεταφερθούν λοιπόν κάπου αλλού. Πού άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση να μεταφερθούν κάπου άλλο. Πώς θα γίνει, αλλιώς δεν γίνεται. Αλλιώς τι θα κάνουμε, πώς είπατε εσείς, θα πάρω το που θα σας πω κάτι που θα σας ικανοποιήσει, γιατί θα ικανοποιήσει τους πολίτες, γιατί θα ικανοποιήσει εσάς. Ξέρετε πολύ καλά ότι μέχρι και πρόσφατα, όταν ένας πολίτης έβλεπε ένα μεγάλο άγριο ζώο, την αρκούδα, να είναι κοντά στο κτήματος, στο σπίτι του, ειδοποιούσε την ελληνική αστυνομία, η οποία ευτυχώς είναι πανταχού παρόσα. Η αστυνομία καλούσε συγκεκριμένα ένα-δύο πρόσωπα από τις γνωστές περιβαλλοντικές οργανώσεις. Πλέον ο εκπρόσωπος της μίας από τις δύο που παρέστη, η άλλη δεν παρέστη, της Καλλιστό, ο κύριος Τσακνάκης, δήλωσε όχι μια φορά, δύο φορές τουλάχιστον, ότι οι οργανώσεις αυτές έχουν επικουρικό χαρακτήρα. Γι' αυτό λέω υπήρχε ωριμότητα. Πρώτη φορά υπόθηκε στη δημόσια συνεδρίαση. Και αυτό που έλεγα εγώ από πέρσι, που είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω, ότι την πρώτη και κύρια ευθύνη φέρει η πολιτεία, το κράτος που εκπροσωπείται από τη συντονιστική και κυρίως όλες οι οργανώσεις. Ναι, αλλά τροπές έχουν το να τις διώχνουμε ένα βράδυ για να έρχονται το επόμενο, αυτό είναι η λύση. Ακούστε, η λύση είναι ξεκάθαρη. Είναι τόσο σαφής ο νόμος του 2014, σύγχρονος, πολύ σύγχρονος. Αν χρειάζεται να τον βελτιώσουμε σε κάποια σημεία, ναι. Γιατί τον πολίτη που αυτές τις μέρες κι εσείς εισπράξατε τηλέφωνα, μιλούσαν εδώ ο κόσμος που είχε mails, ακριβώς από την Κρεπενή, από την Πέτρα, ναι, τι ήταν, έρχονται οι αρκούδες. Άρα λοιπόν ξεκαθαρίστηκε ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο υπάρχει ομάδα άμεσης επέμβασης που έχει δύο ή τρία μέλη. Αυτό το αποφασίζει ανά πάσα στιγμή, πρέπει να υπάρχει σχέδιο ότι εάν ο Νατσούλης ή ο Τζικαλάγιας που είναι, είδαν στο σπίτι τους που είναι στην Πέτρα ή στην Κρεπενή αρκούδα, πρέπει να έρθει αυτή η ομάδα άμεσης επέμβασης που αποτελείται έναν του δασαρχείου. Ο άλλος μπορεί να είναι είτε κυνηγός είτε της φιλοπεριβαλλοντικής οργάνωσης και οπωσδήποτε όργανο φέρων πυροβόλο όπλο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν στάδια δράσης. Υπάρχει ο εκφοβισμός του ζώου, η νάρκωση, η απομάκρυνση και φαίνεται ξεκάθαρα, δεν χρειάζεται, μπορεί να, αυτό θα χρειαστεί ίσως με έναν εξυγχρονισμό, αλλά προκύπτει από τα συμφραζόμενα, ότι όταν υπάρχει
ρητά αναφέρεται όργανο, αστυνομικό όργανο με φέρον πυροβόλο όπλο για την ασφάλεια της ομάδος, για την, επαναλαμβάνω, για την ασφάλεια της ομάδος άμεσης επέμβασης, αυτό δίνει απάντηση στο ότι αυτό που είπα και στη συνεδρία, ότι πάνω απ' όλα υπάρχει το Σύνταγμα, που το Σύνταγμα λέει ότι υπεράνων όλων είναι η αξία της ζωής και της περιουσίας. Επομένως, για να το κλείσουμε, η ομάδα άμεσης επέμβασης μπορεί να λειτουργήσει έτσι, πρώτα με τη συνταγματική επιταγή της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας, μετά φυσικά όλοι είμαστε, όλοι, κανείς δεν, και, ένα, και μια κότα να θέλει να σφάξει κανείς για να την μαγειρέψει, δεν αισθάνεται ευχάριστα, έτσι. Επομένως, υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει κενό και δεν θα υπάρχει καμιά δικαιολογία σε αστικό περιβάλλον να έχουμε επίθεση, τραυματισμό, πόσο μάλλον θάνατο ανθρώπου. Αυτό το ξεκαθάρισα και επανάλαβα τη δέσμευσή μου ότι ελπίζω να μην βρεθώ στη δυσάρεστη θέση υπερασπιζόμενος αυτό που λέω εδώ και πάνω από ένα χρόνο, να αναγκαστώ να υποβάλω μήνυση στους υπεύθυνους που ολιγόρησαν και δεν κάναν το χρέος τους. Μάλιστα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, δεν ήταν όμως το μοναδικό θέμα στη σκέψη μου, τον κύριο Σαββόπουλο. Αυτό ήταν την Παρασκευή. Την Παρασκευή, λίγο νωρίτερα, έγινε συνεδρίαση. Ήμουνα το πολιτικό μου γραφείο, ο κύριος Σαββόπουλος, με τους συνεργάτες του, την τεχνική υπηρεσία, ναι, προϊστάμενο, και συζητήσαμε για την πορεία των έργων. Σύραγγα της Κλεισούρας και... Ναι. Πύργος, μελέτη, ναι, πύργο, ναι, ναι, ελέγχου του αεροδρόμου. Και τα δύο πάνε πολύ καλά. Πάνε καλά, πάνε και καλά. Τα δύο πάνε πάρα πολύ καλά. Τον Ιούλιο, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε δημοπρασία της Σύραγγας Κλεισούρας και τελειώνει και η μελέτη. Θα τη στείλουν στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που θυμάστε ότι το ξανά είπαμε. Ναι, ναι. Πρώτη φορά ο Διοικητής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ήρθε στο αεροδρόμιο στην Καστοριά και περιμένει τη μελέτη για να κάνουν τις τελικές βελτιώσεις η έμπειρη τεχνική εκεί στην Αθήνα και μετά να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου. Ωραία. Και χθες ήταν, πάμε για χθες τώρα. Ήταν για την Λίμνη, όπου ο κύριος Σαββόπουλος έκρινε και καλώς και φώναξε στην ενημέρωσή μου τον Διευθυντή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Αλβανό, όπου είχαμε συζήτηση για τη Λίμνη. Τον είδατε και εκεί θυμωμένο τον κύριο Σαββόπουλο? Όχι καθόλου. Καθόλου. Ίσα με κάλεσε να επιλέξω ποια από τα βιβλία που χαρίζει στους υψηλούς επισκέπτες του, ναι, να μου χαρίσει. Και μου χάρισε ένα από τα βιβλία αυτά που δίνει στους υψηλούς επισκέπτες. Μάλιστα. Όταν θα ξαναέχουμε στην εκπομπή, τότε θα το υπενθυμίσουμε λοιπόν. Καλά κάνετε και μας το λέτε. Φαινόταν πάντως εδώ, κακά τα ψέματα κύριε Τσικαλάκια, φαινόταν ότι ενοχλήθηκα από κάποια πράγματα που γράψατε, κυρίως για το κομμάτι της ευθύνης για την Λίμνη. Ακούστε να δείτε. Έχει ξεκαθαριστεί λοιπόν αυτό το ζήτημα? Ο καθένας είναι σεβαστό να βλέπει τα πράγματα από την οπτική γωνιά που κρίνει αυτός. Και όλοι μας κρινόμαστε για τον τρόπο που βλέπουμε και δρούμε τα πράγματα. Εντάξει, αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Σίγουρα. Δηλαδή, δεν θα κάτσω εγώ τώρα να ασχοληθώ με τις επικρίσεις της κυρίας Τηλιγιορίδου ότι καταργήσαμε το φορέα της Λίμνης Καστοριάς, τον οποίο τον ίδρυσαν προεκλογικά και για ένα χρόνο με συμβασιούχους λειτουργήσε, έληξαν οι συμβάσεις το Φεβρουάριο του 20. Δεν θα καθίσω να πω, ο νόμος που ψηφίσαμε, τον ψήφισα και εγώ, που έγινε μια αναδιάρθρωση των φορέων και έφυγε από την Καστοριά. Η έδρα είναι στην Πρέσπα. Ναι. Και εγώ, εκ πρώτης όψεως, δεν είμαι ικανοποιημένος. Εμένα με ενδιαφέρει το τελικό αποτέλεσμα. Το τελικό αποτέλεσμα που θα είναι για τη Λίμνη. Θέλω να πω λοιπόν ότι... Δεν είστε όμως ικανοποιημένοι, αλλά το ψηφίσατε. Εκεί είναι λίγο. Εκεί λοιπόν δεν μπορούμε να πιέσουμε τα πράγματα, γιατί είχαμε ένα κεκτημένο. Είχαμε την έδρα του φορέα στην Καστοριά. Μήπως, όταν λοιπόν έρχεται αυτή η αναδιοργάνωση έγινε, με τον νόμο, πώς το ψηφίζετε? Μήπως και έγινε, να δούμε λίγο αν έγινε πρόχειρα, τι είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση που να το ψήφισαν από το 18, ουσιαστικά δεν είχαν κάνει για 1,5 χρόνο τίποτα, μόνο πριν τις εκλογές προσλάβαν 10-12 συμβασιούχους μέσω ΑΕΔ για να... Που ουσιαστικά δεν κάναν τίποτα. Ήταν στα γραφεία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ασκήσεις επί χάρτου κάνανε, τα ξέρω πολύ καλά από μέσα. Εν πάση περιπτώσει, βλέποντας λοιπόν ότι η Λίμνη, έτσι πολύ σύντομα να σας τα πω, η Λίμνη
ήταν κατεστραμμένη της Καστοριάς. Το 81 προσωπικά κολύμβησα τελευταία φορά. Μετά το 90 έγινε ο βιολογικός καθαρισμός. Βγήκαν τα αστικά λίμματα έξω. Είναι έξω. Νομίζω και πέρσι κολυμπήσατε, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, εντάξει. Και ναι, εντάξει. Ναι, αν το θυμάμαι καλά. Με το κάνω εκαγιάκ τότε. Μπράβο, ναι. Βεβαίως. Και άμα χρειαστεί, ξανακολυμπήσω. Όχι άμα χρειαστεί. Γι' αυτό λέει ο κύριος Σαββόπουλος. Βγαίνει ένα θέμα για το οποίο οι τιμές που ανακοινώσατε δεν είναι καθόλου ανησυχητικές. Άρα, ακούστε, γιατί βγαίνει ένα θέμα για να ανησυχήσει ο κόσμος. Βεβαίως. Διαρωτήθηκε μέσα από την εκπομπή μας. Τώρα δεν ξέρω τι είπατε χθες εσείς. Θα είπαμε, θα σας πω αυτά που είναι η αλήθεια. Θέλω να πω λοιπόν ότι όσον αφορά τα αστικά λίμματα που δεν χύνονται στη λίμνη, σαφώς και φαίνεται αυτό. Το αν χύνεται ακόμη ένα ποσοστό, δεν ξέρω, 1, 2, 3, 5% κακό συνεχίζει και πρέπει να λυθεί από το Δήμο, από τη ΔΙΑΚ, που έκανε για παλιότερα προσπάθειες. Μετά το 2010 έχουμε κάποιες μετρήσεις. Υπάρχουν επιστήμονες και από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα, ο Δημόκριτος, που μετρήσαν, θα είμαστε, κυανοβακτηρίδια, και ανατοξίνες, μικροκυστίνες κτλ. Αυτές ήταν κάποτε πολύ ανεβασμένες το 2014, μετά είχαν πέσει. Για κάποιο λόγο σταμάτησαν να γίνονται οι μετρήσεις. Πέρσι λοιπόν, όταν πήρα την πρωτοβουλία και πρώτη φορά στα χρονικά του νομού Καστοριάς, η λίμνη της Καστοριάς απασχόλησε τη Βουλή των Ελλήνων για μια ολόκληρη συνεδρίαση, πολύ ωραία συνεδρίαση, υπήρχε και επιστήμονας του Δημοκρίτου, που έχει ειδικό εργαστήριο με νάνο τεχνολογία και νάνο πληροφορική και με μεθόδους που πουθενά άλλου δεν μετρούνται αυτές οι ουσίες, που από τότε είμαι σε επικοινωνία με αυτό το εργαστήριο, με την ειδική βιοχημικό επιστήμονα, διδάκτορα, και συζητούσαμε να αποστέλλονται δείγματα για, με προσπάθειά μου τελικά, και δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο πάνω σε αυτό, τον Ιανουάριο αποστάλθηκαν δείγματα από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Και ήρθαν αποτελέσματα. Και εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Πήρατε εσείς αποτελέσματα και δεν πήρε η Αντιπεριφέρεια, την οποία θεωρείτε και υπεύθυνη. Αυτό θεωρούσα ότι τα έχετε αποτελέσματα. Ορίστε, δεν τα έχει όμως. Δεν το έχω ερευνήσει πλήρως. Εάν λέγεται έτσι, εγώ είμαι καλοπροαίρετος και θεωρώ ότι έτσι είναι. Προσωπικά λοιπόν, δημοσιοποίησα αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία για τον Ιανουάριο καταγράφουν ανιχνεύσιμες ποσότητες αυτών των μικροκυστηνών, που δεν έπρεπε να ανιχνεύονται τον Ιανουάριο, που είναι παγωμένα τα νερά. Άρα λοιπόν, προσωπικά, ο λόγος που σήμανα, ας πούμε, όχι συναγερμό, που ευαισθητοποίησε, ήταν ότι, γιατί υπάρχει ανοιχτός διάβλος με το Δημόκριτο, να στέλνουμε και εμείς σε τακτική βάση δείγματα νερών της λίμνης, όπως στάλθηκαν από τρία σημεία, από το Σταυρό, από τα Ψαράδικα και από τη Μεσάδα που λέμε. Να στέλνονται έτσι ώστε να έχουμε, μόνο έτσι βγάζεις εικόνα, όταν ξέρεις πόσο ήταν το Μάιο, πόσο τον Ιούνιο, πόσο τον Ιούλιο, και αν ξεπεράσουν κάποια όρια συναγερμού, θα κάνουμε αυτό που υπαγορεύουν οι νόμοι της επιστήμης, και όχι τυχόν να συγκαλύψουμε μια εικόνα για κάποιους σκοπιμότητες. Θέλω λοιπόν αυτό, και αν υπήρχε όποια παρεξήγηση ή όποιος θυμός, ή είναι πολλές φορές εκεί είναι η διαφορετική οπτική γωνιά, δηλαδή το αν είναι του Δήμου ή ξέρω της αιρετής περιφέρειας αποκεντρωμένης, του φορέα. Προσωπικά, από τη στιγμή που θεσμικά αισθάνομαι ότι είμαι ο πρώτος που έχει την ευθύνη σε επίπεδο νομού, δεν μπορώ σε καμιά περίπτωση να σιωπήσω, να σιγάσω, να μην κάνω κάτι όταν βλέπω ότι υπάρχει ένα ζήτημα που το λιγότερο πρέπει να το παρακολουθούμε. Και γι' αυτό θεωρώ... Αλλά όταν κατονομάζεται, υπονοείται υπεύθυνους, να κινητοποιώ όλους... Οι οποίοι στην ουσία δεν είναι, ναι, όμως, εκεί εξοργίζονται, καταλάβατε. Ναι. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι κανένας δεν είναι υπεύθυνος. Ούτε μπορώ προσωπικά, και αναφέρομαι πρώτα στον εαυτό μου, άμα ήθελα και εγώ μπορούσα να πω ότι εγώ είναι άλλος ο θεσμικός μου ρόλος σαν βουλευτής. Έτσι. Ναι. Δεν έχουμε υποχρέωση απέναντι στους πολίτες που ζουν εδώ, στη νέα γενιά που ζει εδώ, και ενώ η νέα γενιά πιο πολύ έχει σχέση με άθληση, με περιβάλλον, λιμναίο κτλ. Να κάνουμε, και θέλω να γύρω συνεδρίσεις, να κάνουμε αυτό που πρέπει. Δεν ζήτησα τίποτα. Ζήτησα αυτό που κάνει η Βεγορίτιδα και οι Πρέσπες. Η Πρέσπα, η μεγάλη Πρέσπα, που κάθε 15 μέρες στέλνει δείγματα στο Δημόκριτο μέσω από ένα πρόγραμμα σύμβασης που υπάρχει μεταξύ Υπουργείου Ενέργειας, δηλαδή η δική μας κυβέρνηση, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, έχει υπογράψει με το Δημόκριτο μια προγραμματική σύμβαση. Υπάρχει μέσα κονδύλιο όπου μπορεί να απευθυνθεί η Πρέσπα, η Βεγορίτιδα όπως το έκαναν, να απευθυνθεί και η Καστοριά. Τι να κάνουμε τώρα. Μακάρι να μπορούσα εγώ να μπω με μια βάρκα, να πάρω εγώ τα δείγματα από τη λίμνη, να τα στείλω στο Δημόκρατο. Γι' αυτό και ζήτησα, όπως έκανα με τον Αντιπεριφερειάρχη, θα επισκεφτώ τον Δήμαρχο, γιατί ίσως έχει λίγη περισσότερη αρμοδιότητα, αλλά ποτέ προσωπικά
δεν δέχομαι το να κρυβόμαστε πίσω από την συνυπευθυνότητα, στην αρμοδιότητα. Στο τέλος είναι αναρμοδιότητα όλων και έχουμε ευθύνη απέναντι στις γενιές και τις τωρινές και τις μελλοντικές. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπόθηκε και κάτι άλλο χθες, αν ήταν μόνο η λίμνη, για να το κλείσουμε και αυτό το θέμα. Και με ένα τελευταίο, γιατί χθες πήγατε και στο νοσοκομείο. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο για το οποίο πήγατε στο νοσοκομείο ή όχι? Είναι τόσα πολλά τα θέματα. Χθες, μόνο αυτό θα σας πω, είχα μία συνάντηση με τους τέσσερις ειδικούς παθολόγους της παθολογικής. Γιατί? Που είναι η σπονδυλική στήλη. Γιατί? Μα, είμαι γιατρός, είμαι βουλευτής, επόμενο είναι να με ενδιαφέρει με ό,τι θέμα απασχολεί το νοσοκομείο να έχω άποψη και να... Ναι, υπάρχει γνωρίζω. Κάτι, η περιέργειά μας είναι γιατί συναντηθήκατε ειδικά με τους τέσσερις και όχι με κάποιους άλλους. Συναντώμε όποτε χρειάζεται με όποιον χρειάζεται. Πρώτα με τον διοικητή που έχει την κύρια ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του νοσοκομείου. Ναι, να το απαντήσουμε όμως. Υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος για χθες? Κοιτάξτε, υπήρχε κάποιος ειδικός λόγος, αλλά αυτός είναι, δεν υπάρχει λόγος τώρα να ανακοινώσουμε το λόγο, ας πούμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν υπάρχει λόγος το λέω χωρίς να ερωτηθώ. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Πήγα να λύσω κάποια ζητήματα, να συμβάλλω μάλλον. Κάποια να συμβάλλω. Ζητήματα, καταλάβαμε. Να συμβάλλω στη διεκπαιρέωση, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Είναι ευτυχή συγκυρία που το νοσοκομείο της Καστοριάς έχει τέσσερις ειδικούς παθολόγους, οι οποίοι είναι πάντοτε στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει στιγμή που το νοσοκομείο της Καστοριάς να μην έχει τον γιατρό μέσα στο νοσοκομείο. Που αυτός είναι και ένας σημαντικός λόγος που ενώ παλιότερα δεν είχαμε νέους γιατρούς ειδικευόμενους αγροτικούς, αυξήθηκε ο αριθμός αυτών επειδή νιώθουν την ασφάλεια της παρουσίας του ειδικού γιατρού δίπλα τους. Κύριε Τσιγκαλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.